οι μικροί εξερευνητές. Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα μάθουμε για την 25η Μαρτίου, που είναι μέρα αργίας και έχει διπλή σημασία για τους Έλληνες. Είναι θρησκευτική και εθνική γιορτή. Είναι θρησκευτική γιατί γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δηλαδή στις 25 του Μάρτη, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, που τον έστειλε ο Θεός κρατώντας ένα κρίνο, πήγε στην Παναγία το χαρμόσυνο μήνυμα ότι θα γεννήσει το σωτήρα του κόσμου, το Χριστό. Ευαγγελισμός σημαίνει αναγγελία της χαρμόσυνης είδης. Και εθνική γιορτή, γιατί στις 25 του Μάρτη γιορτάζουμε την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1821. Δηλαδή, οι Έλληνες ήταν σκλαβωμένοι στους Τούρκους για 400 περίπου χρόνια. Δεν άντεχαν άλλο τη σκλαβιά και αποφάσισαν να πολεμήσουν. Η λαχτάρα τους για την ελευθερία ήταν τόσο μεγάλη που όταν πολεμούσαν το σύνθημά τους ήταν «Ελευθερία ή θάνατος». Μερικοί από τους μεγάλους πολεμιστές της Ελληνικής Επανάστασης ήταν οι εξής: ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Αθανάσιος Διάκος, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Μάρκος Μπότσαρης, η Μαντώ Μαυρογένους, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο Παπαφλέσσας και πολλοί ακόμη άξιοι πολεμιστές. Έτσι κατάφεραν να κερδίσουν σπουδαίες μάχες και το 1830 να δημιουργηθεί το πρώτο ελληνικό κράτος με τις περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και των Κυκλάδων. Ο πρώτος κυβερνήτης του νέου ελληνικού κράτους ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, με πρωτεύουσα τον Ναύπλιο. Φέτος που έχουμε 2021, γιορτάζουμε τα 200 χρόνια απελευθέρωσης. Οι Έλληνες τότε πολεμούσαν φορώντας φουστανέλα και γι' αυτό θεωρείται η εθνική μας φορεσιά. Πάμε να δούμε μερικές πληροφορίες που δεν γνωρίζουν αρκετοί για το τι συμβολίζει η φουστανέλα μας. Οι 400 δίπλες στη φουστανέλα συμβολίζουν τα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς. Η μαύρη φούντα στο κόκκινο φάριο συμβολίζει το δάκρυ του Χριστού στη Σταύρωση. Οι μαύρες φούντες στα τσαρούχια ήταν κρυψώνα κοφτερού αντικειμένου και για προστασία από το κρύο. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Χρόνια πολλά, Ελλάδα! Φιλάκια!